Ρούλα, συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατο του πρώτου σου παιδιού, της Μαλένας. Ποιες είναι οι σκέψεις σου? Σκέψεις μου είναι πάντα τα παιδιά. Πάντα. Δεν φανταζόμουν ότι την ημέρα γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Να μην κατηγορώ για το θάνατό της, για το θάνατό της. Ρούλα, δεν αντέχεται, Γιώργο, δεν αντέχεται. Έχω μείνει τώρα μόνη μου εδώ και έχω βάλει τον εαυτό μου σε μια σειρά. Τις σκέψεις μου με τα λάθη που έχω κάνει. Δεν βρίσκω κάτι. Κακό στα παιδιά, έστω μια φωνή, έστω. Προσπαθώ να σκεφτώ, να κατηγορήσω τον εαυτό μου σε κάτι και δεν βρίσκω. Θα μου πεις, κανένα δεν θα έβρισκε. Το θέμα είναι ότι με παρουσιάζουν έναν άνθρωπο και μιλάνε άτομα τα οποία δεν με γνωρίζουν. Δεν με γνωρίζουν, μιλάνε και με παρουσιάζουν. Είναι τέρατα και δεν είναι αυτή. Εσύ αρνείσαι ότι σκότωσες το παιδί σου την Τζορτζίνα, γιατί γι' αυτό κατηγορήσω τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Τώρα ξεκινάει εκ νέου ο έλεγχος και στα άλλα δύο παιδιά. Εάν αποδειχθεί ότι είναι εγκληματική ενέργεια και ο θάνατος της Ήρυδας και ο θάνατος της Μαλένας, εσύ πώς θα αντιδράσεις? Θεωρώ και πιστεύω μέσα μου ότι δεν θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση που θα κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Από μένα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Από κανένα δηλαδή. Δεν μου περνάει καν από το μυαλό. Και να ξεκαθαρίσω και κάτι. Εμείς πήραμε μια ιατρική. Εμείς δεν κάναμε επίθεση ούτε στον κύριο Αγαπητό. Κάναμε κατά παντό υπευθύνη. Και ο λόγος ήταν να μας πει οποιοδήποτε υπεύθυνο από πού προέκυψε η υπατική ανεπάρκεια. Φάρμακο, δεν ξέρω τι. Καρδιολογικό. Αυτή την απάντηση ψάχναμε. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν ευθέως ποτέ. Όσο για την ιατροδικαστική, δεν φέραμε καμία αντίρρηση ή διαθανάτου που έβγαλα. Εμείς όταν πήραμε την ιατροδικαστική του Μάνου, αποφασίσαμε ότι πρέπει κάποιος να την απαντήσει. Από πού προέκυψε η πανδημία του Μάρκετ, μα θα πήγαινα ποτέ, ενώ είχα μια παθολογική αιτία να το κυνηγήσω. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος θα το έκανε. Μετά μου λένε για το πανάκι. Μα θα πήγαινα εγώ η ίδια να δώσω το πανάκι. Αν είχα κάνει κάτι με το ίδιο το πανάκι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά καταρχήν. Έχουν ξεπεράσει τα προσωπικά δεδομένα. Τα έχουμε καταρρύψει αυτά τα πράγματα. Έχει γίνει η ζωή μου με το Μάνο ένα θήρια. Ότι χτύπησα εγώ κοπέλα σε καφέ. Ότι έκανα αγκαθαρία στο σούπερ μάρκετ. Δόξα τω Θεώ, ο Μάνος, ότι η ζωή είναι. Και εδώ είναι να ερωτηθεί. Δεν έχει ποτέ, ποτέ αυτά τα πράγματα. Θες να μου σχολιάσεις λίγο τη στάση του Μάνου από την ημέρα της σύλληψής σου και έπειτα? Είπε στην Αγγελική Νικολούλη, εάν είναι, βάλτε με, λέει, μισή ώρα μέσα στο κελί μαζί της. Εάν αποδειχθεί και για τα δύο παιδιά είναι, είπα ότι δεν θα σχολιάσω τη στάση του Μάνου. Αυτό είπα και στους δικηγόρους, το έχω πει και να το πουν και προς τα έξω και τα λοιπά. Αφού με ρωτάσω, θα σου απαντήσω. Ο Μάνος μπορεί, δεν έχω επικοινωνία. Εγώ είχα 3 τηλεφωνήματα, όλα και όλα, και μετά έχει υπόψη την επικοινωνία. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτεται ο Μάντσο. Αν ο Μάντσο παιδιών του και σκοτώσει τα παιδιά του, πιέσουν το ένα, όπου λέει από την τρία, και αυτός το έχει πάρει τόσο χαλαρά και τόσο ωραία, τι να πω, εγώ θα την δώσω αλλιώς. Εγώ έκανα κάποιες προσπάθειες, οι οποίες ήταν άκαρπες, και πει εμένα τις ίδιες δηλαδή, ότι ναι, όλα το έχεις κάνει με αυτή την απόδειξη. Δεν έχω εγώ απόδειξη. Καλά, καλά στα χέρια μου. Η στάση του είναι ανεξήγητη. Πάντως στην κατάθεσή του στην ανακρίτρια, Ρούλα, μίλησε με αρκετά καλά λόγια, έως με πολύ καλά λόγια για την μητέρα των παιδιών του, για εσένα δηλαδή. Είπε την αλήθεια. Δεν μπορούσε να πει ψέματα σε κάτι. Θα ήταν ανέτοιμο να πει ψέματα. Ειδικά εκεί. Εσύ είσαι ικανοποιημένη με τη στάση του? Εντάξει. Προφανώς και περίμενα κάτι παραπάνω, γιατί με το Μάνο 9 χρόνια είχαμε μια οικογένεια και τρία παιδιά μου. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να μου πει ένα γιατί εμένα. Όχι δημοσία και να τα βλέπω από τηλεόραση ή να μου το μεταφέρω. Εμένα τη φίλη να μου πει γιατί. Γιατί τα παιδιά μα, γιατί. Αφού το θεωρεί δεδομένο. Έχω πέσει από τα σύννεφα με συμπεριφορές πολλών ανθρώπων. Γινόταν έρευνα και αυτά όλα καλά, τηλεφωνήματα και όλα αυτά. Και τώρα απλά μια σιωπή. Χωρίς να μου πούνε την ίδια μεριά. Τη θεωρώ πάρα πολύ άδικο να το κάνω. Μιλάτε για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο? Για πολλούς συγγενείς. Και από τη μεριά του μα. Περιμένω την αλήθεια. Έστω και αργά, μια τιμό. Και δικαιούνται, όχι εγώ, τα παιδιά μας.
Ρούλα, έχεις συνειδητοποιήσει ότι κατηγορείσαι για τη δολοφονία του ίδιου σου του παιδιού? Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε πως από τη στιγμή που κατηγορείσαι από τις ανακριτικές αρχές, πώς μπορείς και κοιμάσαι ήσυχη το βράδυ? Εσύ τι απαντάς? Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν γνωρίζει την ψυχολογία του παιδιού. Πρώτα απ' όλα, δεν κοιμάμαι καλά τα βράδυ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ψάχνω όλη μέρα και όλη νύχτα απεγνωσμένα να βρω ένα στοιχείο να δείξω ότι δεν είναι.